bonus κάτω γρήγορα σήμερα με έναν όχι και τόσο τυχαίο περαστικό στο στούντιο, το Δημήτρη τον Πετρόπουλο. Να πούμε ότι ο Δημήτρης ο Πετρόπουλος είναι υπεύθυνος του NSTV Live, είναι συνεργάτης του NSTV και είναι ο ταμείας της Ένωσης Συντακτών Ηλεκτρονικού Τύπου, στην οποία είμαστε έτσι όλοι μας μέλη. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα και στους δυο σας. Καλώς σε βρήκα. Θα μείωνες τα δημοτικά τέλη. Ξέρουμε ότι έχεις και κάποιες έξτρα πληροφορίες γι' αυτό. Ναι, να πούμε λίγο για τα δημοτικά τέλη. Φαίνεται τελικά ότι στο τέλος Μαΐου, που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο αυτού του μήνα, επιτέλους η Δημοτική Αρχή, παρόλο που πέρασε το τρίμηνο της κρίσης χωρίς να ληφθούν κάποια μέτρα για τις κατοικίες, φαίνεται ότι αποφάσισε να πάρει κάποια μέτρα. Οριζόντια, η λέξη οριζόντια είναι η λέξη που γενικότερα φοβόνται στους ΣΟΤΑ. Η εισήγηση του Δημάρχου είναι για 10% μείωση στις κατοικίες, οριζόντια, για όλα τα διαμερίσματα δηλαδή, ασχέτως τετραγωνικών. Αυτό για να έχετε και εσείς εικόνα είναι περίπου 500.000 ευρώ και στον προϋπολογισμό και η αντίστοιχη περίοδος είναι από 1η Ιουλίου μέχρι τέλος χρόνου. Τώρα, πριν απαντήσω στην ερώτηση για μένα, το δεύτερο μέτρο θα είναι μείωση κατά 50% των τελών των τραπεζοκαθισμάτων, δηλαδή των καταστημάτων που έχουν χώρους έξω, κατά 50% και αυτά από 1η Ιουλίου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου, με μόνο ερώτημα αν η περίοδος που μηδενίστηκαν πιάνεται ή όχι σε αυτό το μηδενισμό ή αν είναι σε αυτό το 50 ή αν υπάρχει μηδενισμός και το 50 μετά. Στην ερώτησή σας, αν θα μείωνα τα δημοτικά τέλη, ναι, θα τα μείωνα οπωσδήποτε. Θα τα μείωνα οριζόντια στις κατοικίες. Ασχέτως κορονοϊού τώρα. Μιλάμε για μόνιμα, για πάντα. Αν με ρωτάς για πάντα, θα σου έλεγα ότι η Νέα Σμύρνη έχει πλεονασματικό προϋπολογισμό εσόδων-εξόδων στα δημοτικά της τέλη, που σημαίνει ότι πληρώνουμε περισσότερα από ό,τι ξοδεύονται. Άρα το πρώτο που θα έκανα είναι να βελτιώσω τις υπηρεσίες, άρα να ξοδέψω περισσότερα από το συγκεκριμένο κουβά. Εάν οι υπηρεσίες είχαν φτάσει σε τέτοιο σημείο που δεν μπορούσα να γίνω πιο σύγχρονος, θα προσπάθησα να ισοσκελίσω τον κουβά, μειώνοντας τα δημοτικά τέλη τόσο όσο υπάρχει πλεόνασμα. Στην εποχή του κορονοϊού δεν το συζητάω. Σαφέστατα το 10% είναι πάρα πολύ λίγο και είναι πάρα πολύ λίγο γιατί σε ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών μπορεί να είναι 7, 8, 10, 12 ευρώ το μήνα, το οποίο βέβαια αυτή την εποχή έχει ουσία για μας, γιατί μπορεί να είναι δύο πακέτα τσιγάρα, μπορεί να είναι ένας μικρός λογαριασμός μιας δέκο. Θεωρώ όμως ότι το δημόσιο ταμείο, το οποίο είναι ταμείο των δημοτών που το διαχειρίζονται άλλοι, είναι σε τέτοιο ύψος που μπορεί να αντέξει και 6 μήνες πολύ μεγαλύτερη μείωση δημοτικών τελών. Να περάσουμε στη δεύτερη. Θα αύξανες τις επιχορηγήσεις των αθλητικών σωματείων ή πιστεύεις ότι είναι ικανοποιητικές? Κοίταξε, θα σου πω το εξής. Καταρχήν, έχω γράψει και αρκετές φορές ότι είναι κάτι το οποίο δεν οφείλει κανένας, καμία τοπική αυτοδιοίκηση να το κάνει. Είναι κάτι το οποίο προφανώς οι πλεονασματικοί δήμοι το κάνουν για να βοηθήσουν τα σωματεία, κυρίως πολιτισμό και αθλητισμό, που πρέπει πραγματικά να προάγουν. Ο τρόπος που γίνεται για μένα είναι ένα παλιωμοδίτικο πολιτικό εργαλείο, πίσω από το οποίο κρύβονται, αν θέλεις, μικροπολιτικές σχέσεις. Εμένα δεν μου αρέσει αυτό. Γενικά οι επιχορηγήσεις δεν είναι κάτι που με βρίσκουν σύμφωνο όταν μια πόλη έχει δύο πολύ μεγάλα αθλητικά σωματεία, ένα πολύ μεγάλο πολιτιστικό σωματείο και όλα τα άλλα είναι μικροδορυφόροι. Επειδή θέλω λοιπόν να απαντήσω στο κάντο γρήγορα, θα διατηρούσα τις επιχορηγήσεις και θα τις αύξανα στον Πανιόνιο και στο Μήλωνα. Θα ενίσχυε πολύ περισσότερο το Σύλλογο Εμβρίων, που ξέρω ότι κάνει ένα κοινωνικό έργο και στην Ήμβρο, και από εκεί και πέρα θα ήμουν αποφιδωλός ως μηδενικός, ακόμα και με τις εκκλησίες, που είναι κάτι, εν πάση περιπτώσει, το οποίο ξεπερνάει τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Υποερώτηση. Επειδή είδαμε ότι στους συλλόγους είχαμε μειώσεις. Εσύ τους υπηρώτες θα μείωνες εκεί ή θα την άφηνες κι εσύ? Θα σου πω. Καταρχήν θα σου απαντήσω τεχνικά. Ένας σύλλογος για να πάρει επιδότηση πρέπει να καταθέσει ένα πρόγραμμα των επερχόμενων δράσεών του. Θα περιμένω λοιπόν να δω τις δράσεις του Συλλόγου των Υπηρωτών το 2020 και αν είναι αντίστοιχες κάποιου συλλόγου που παίρνει αυτά τα ποσά, θα τη δικαιολογήσω. Από εκεί και πέρα το γεγονός ότι η πρόεδρος του Συλλόγου των Υπηρωτών είναι και αντιδήμαρχος,
Είναι μια πραγματικότητα, είναι κάτι πολιτικό το οποίο είναι εκεί και εγώ στη θέση της Δημοτικής Αρχής μπορεί να φρόντιζε ένα συγκεκριμένο σύλλογο με αντιδήμαρχο να μην τον μειώσω. Θα απαιτούσα όμως η δράση του συλλόγου αυτού να είναι και αντίστοιχη. Και δεν είναι τα τελευταία χρόνια. Πάμε λίγο στις πιο σοβαρές ερωτήσεις. Και στην αγαπημένη μας ερώτηση. Και στην αγαπημένη μας. Διώχνεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Ένας. Δύο δεν μπορώ. Όχι. Ποιος είναι. Διώχνεις έναν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Κοίταξε, με δεδομένο ότι τα νέα παιδιά θέλουν πραγματικά χρόνο για να μιλήσουν και να ακούσουμε αν θα πούνε κάτι ενδιαφέρον, εύστοχο, με γνώση κλπ. Θα επέλεγα κάποιον μεγάλης ηλικίας. Θα επέλεγα από την ποιότητα ζωής. Θα επέλεγα την κατά τα άλλα πολύ συμπαθητική Ελένη Κασίμη, η οποία και προσωπικά σαν δημοσιογράφο με μπερδεύει πάρα πολλές φορές. Δεν είναι μόνο λοιπόν ηλικιακό, μπορεί να είναι και λίγο κουράστικα. Μάλιστα. Αλλά αν θέλετε δύο-τρία μπορώ να συνεχίσω. Θέλαμε να μείνουμε σε ένα. Κουτελάκης ή Τζουλάκης. Κουτελάκης ή Τζουλάκης, εξαιρετική ερώτηση. Κοίταξε, δεν έχουν ίδιες περιόδους διοίκησης ακόμη. Δεν έχουν διοικήσει την πόλη το ίδιο χρονικό διάστημα. Άρα η σύγκριση δεν είναι ακόμα με τον ίδιο παρανομαστή. Επίσης ο ένας παρέλαβε από τον άλλον, οπότε αν κάτι έκανε ο πρώτος, ο Κουτελάκης, δεν μπορεί να το ξανακάνει ο Τζουλάκης. Μπορεί να βελτιώσει ή να χαλάσει, να αλλάξει. Δεν έχει φαντασία, ενώ έχει καλή ομάδα, δεν έχει φαντασία ο ίδιος. Από την άλλη, ο Γιώργος ο Κουτελάκης, που είναι νέος άνθρωπος ακόμα, μεγαλύτερη φαντασία, μεγαλύτερο όραμα, δημιούργησε στη Νέα Σμύρνη. Θα σου έλεγα Κουτελάκης με συμβούλους Τζουλάκη, όχι Τζουλάκη με συμβούλους Κουτελάκη, αλλά επειδή πρέπει να απαντήσω κάθετα, αν είχα να διαλέξω μόνο αυτά τα δύο ψηφοδέλτια και ήμουν υποχρεωμένος να ψηφίσω γιατί αλλιώς θα είχα συνέπειες, Κουτελάκη. Και εδώ έχει να κολλήσει και η πέμπτη και τελευταία ερώτηση. Θα κατέβαινες για δήμαρχος. Αν θα κατέβαινα για δήμαρχος. Ναι. Θα κατέβαινα για δήμαρχος έχοντας πλήρη συνείδηση του ότι δεν θα βγω την πρώτη τετραετία. Δεν θα είχα ποτέ τη φιλοδοξία λοιπόν να εκλεγώ την πρώτη τετραετία δήμαρχος. Θα κατέβαινα για δήμαρχος για να βοηθήσω την ομάδα που θα εκλεγεί να αρχίσει να μαθαίνει. Να φέρει κάτι νέο στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν και εγώ δεν είμαι πολύ νέος πια, είμαι αρκετά νεότερος όμως από τους παρόντες. Θεωρώ ότι το έργο μιας διοίκησης τουλάχιστον 50% τρέχει αυτόματα. Έχω μια άποψη των οικονομικών, αλλά το οικονομικό κομμάτι που είναι ουσιαστικά από την κρίση και μέχρι σήμερα το βασικό κομμάτι διαχειριστικό, το αντιλαμβάνομαι, δηλαδή θα μπορούσα να σταθώ σε μια αντιδημαρχία οικονομικών. Στο πολιτικό σκέλος της ερώτησής σου όμως, δυσκολεύομαι να σου πω αν θα μπορούσα να έχω εύκολες συνεργασίες. Γιατί επειδή δεν έχω υπηρετήσει αυτό τον κόσμο, όταν μπαίνεις σε έναν κόσμο τον οποίο δεν γνωρίζεις, μπορείς σύντομα να δημιουργήσεις έκθεσεις και συμπάθειες. Αλλά ναι, δεν θεωρώ ότι είναι ένας ρόλος που δεν θα προσπαθούσα να διεκδικήσω. Δεν πληρώ τις προϋποθέσεις. Ωραίο τον πόνους. Αυτό ήταν το κάτω γρήγορα με τον Δημήτρη Μετρόπουλο. Ευχαριστούμε πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ.